και φίλοι, γεια σας από το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς, εδώ που οι Αρμάνι Μιλάνο θα αναμετρηθούν με τους Chicken Nuggets. Και έτσι έχουμε το τζάμπολ του αγώνα με The Manager και ποιον άλλο. Θα οδηγηθεί στη γραμμή για δύο βολές. Ο φίλος του Σαββανίκης, αρκετά έμπειρος, ετοιμάζεται για την πρώτη και ευκαιρία. Πρώτος πόντος στον αγώνα, 1-0. Και μία στους δύο μαζεύει το αμυντικό rebound το δεμένα γάς και αφήνει στον Ιωάννη. Μένα γαστάρα από το καλάθι, αστοχή, μαζεύει ο Φίλιππος Αρβανίτης και εκ νέου κατοχή για τον Καρμάνι. Από τον Μερίνη, από τον Μερίνη, από τον Καλοκαιρόπουλο, αυτή η φάση όμως στην Καταβάση.
Νικολάου για 3. Ελεύθερος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μαρκόπουλος στο rebound. Δυσυμμάτως για 3 και πάλι, αστοχή. Σαντακόπουλος στο rebound. Και θα φύγει στον εκμηδιασμό, ίσως θα δίνει το rebound. Δεν έρχεται όμως το καλά, δεμένα γαστούφι και μπάλα τα χέρια. Και η μπάλα στα χέρια του Σανδακόπουλου. Για 3. Ελεύθερο Πασούτη με άσπατο. Καλέναγας, πανεδικό rebound. Και Νικολάου με την μπάλα. Δυσυμμάτως. Ο Δεμέναγας θα ποστάρει τον Καλογερόπουλο, ωραία μάχη, αστοχή όμως. Μαρκόπουλος είναι εκεί για το rebound και το κερδισμένο φάουλ, το οποίο προηγήθηκε της κόρνας. Αστοχή πρώτη φωνή του Μαρκόπουλου. Εύστοχη δεύτερη, 3-8 στους 4 ο Μαρκόπουλος. Πολύ καλό ξεκίνημα. Αρβανίτης. Ο Σαντακόπουλος παίρνει ένα πικ. Καλογερόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, υπόγειο λέει από άστοχο. Και στην άλλη πλευρά μπάλα για Χαρμάνη. Την επόμενη εμφύλιση της ομάδας του περνάει μέσα στον έτερο του Σαντακόπουλο. Αρβανίτης, σουτ για 3 από τη γωνία, άστοχο. Και η μπάλα στο φίλο του Νικολάου. Μημερίνης. Δεμέναγας και πάλι στο πώς. Σημάτως για 3 από την κορυφή, άστοχος 1 στα 3 πλέον. Και μακρινό rebound με τον Αρβανίτη. Σαντακόπουλος κάτω το καλά, θα γυρίσει τα παιδιά το σημάτω. Μπάλα και πάλι όμως για τους Χαρμάνι. Με 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση της. Αρβανίτης. Ακαβάς. Σαντακόπουλος, 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν θα το βάλει. Λυπάω του Δεμέναγα. Μαρκόπουλος έχοντας τον Κακαβά μπροστά του, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Νικολάου και θα πάρει την μπάλα. Παίρνει ένα πικ από τον Ζησιμάτο και pick and pop εδώ, εκτέλεση από τον Ψηλό, αστοχή, rebound του Δεμέναγα, την μπάλα στα χέρια του Νικολάου. Ζησιμάτος. Κακή πάση εδώ, η θέληση δεν έγινε καλά και επήλθε το λάθος και το κλέψιμο των Χαρμάνι Μιλάνου. Αρβανίτης. Καλογερόπουλος στα 6.75 εκτελεί, αστοχή. Μημερίνης τώρα στην άλλη πλευρά. Παίρνει ένα screen, τελειώνει με floater, όχι καλά. Κακαβάς πρόκειται την μπάλα στο Ψανδακόπουλο και με το πόδι έχει βρει την μπάλα της σημάτως.
και έτσι έχουμε κατοχή στους Χαρμάνι Μιλάνο μετά το time out βέβαια. Μέχρι μέσα από τον Λέο, θα
έχει τώρα το καλάθι, 5-12. Έψαχνε ώρα την προσωπική φάση για να πάρει λίγη ψυχολογία. Φελιπάτος τώρα περνάει, ωραία, τελειώνει μόνος του. Νομίζω είχε και πάσα στο δεμένα, δεν επέλεξε όμως την ομαδική συνεργασία, πήγε μόνος του και αστόχησε. Και τώρα ο Αρβανίτης σχεδιάζει την επίθεση κάνοντας το θετικό φάουλ. Συλληφάτος στην παραφορά. Γιορδανίδης περνάει. Δημητρίου ελεύθερος από τις 45. Δεν θα εξοχίσει, ριβάνω από το 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαμακόπουλος, λάθος βήματα. 2 και 6 ακόμα. Συλληφάτος 2-1, πετάει, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τι πήγε να βάλει, απίστευτο. Δεν πήγε εν τέλει το σουτ. Όμως οι Chicken Nuggets κρατάνε το σύν 7 και θα επιστρέψουμε μαζί σας σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το οποίο έκλεισαν τα μάτια οι διαιτητές. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Φιλιππάτο να έχει μπάλα. Αγγελόπουλος. Φιλιππάτος μέχρι και μέσα φάλλου, Καλογερόπουλου, δύο βολές για τον Φιλιππάτο. Η πρώτη παραμένει το 5-12 σε ένα παιχνίδι με όχι τόσο καλό ρυθμό έως τώρα. Ναι, επίθεση για τους Αρμάνι, οι οποίοι τελειώστε. Εδώ βλέπουμε και τους μοπελίστες που είχαν στο παιχνίδι. Μημερίνης. Ωραίες τρίπλες, θα μπει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν θα έρθει καλά. Μέχρι μέσα τελειώνει την πάση με τον Ιστορά. Και το σκοράρι 9-13. Ένα 4-0 τώρα τον Αρμάνι Μιλάνο που τους ξαναβάζει ουσιαστικά στο παιχνίδι και τους δίνει να ακούσετε επιθετικά. Λέκος Νικολάου, 45, εντελώς σε μαρκάριστος, αστοχή, Χατζής, πολύ καλά box-out και αμυντικό rebound. Βλέπει ο Ζησιμάτος όμως και περνάει στον Μερίνη. Θα μπει μέχρι μέσα, Δεμέναγας, καλάθι, 9-15. Μέσα, ωραία κίνηση, ίσως να το έγινε και φάουλ. Χατζής από τις 45 μοίρες, έχει ανοίγει για 3, 12-15 και το πανηγυρί του Ίσαλα. Δημερίνης πάρα λίγο να κάνει το πρώτο λάθος, ο Γεωργακόπουλος που κάνει το φάουλ, σωστή απόφαση των διευθυντών. Επαναφορά με τον Νικολάου από την sideline. Πέρασε ωραία ο Λέκος, τελείωσε τη φάση, όχι καλά όμως. Κακαβά στο rebound. Καλογερόπουλος περνάει το κέντρο. Εντυπωσιακές τρίπλες, Καλογερόπουλο. Χρυζανταλόπουλος παίρνει την εσωτερική και εκτελεί για 2. Άστοχο
Rebound ο Μιλικό με το Δεμένα. Θα κερδίσει το φάουλ στην σύγκρουση με τον Καλογερόπουλο. Νικήτα στο μάτς στη θέση του Καλογερόπουλου. Λέκος. Νικολάου. Λέκος και πάλι προσποιήθηκε και έκανε βήματα. Παίρνει το στρίγκο Χατζή. Καλή άμυνα από το σημά του με φάουλ. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο μαζί. Για τους Chicken Nuggets.
ο Αρβανίτης κερδίζει το φάουλ του Μαρκόπουλου. Μόλις το δεύτερο βαθμό. Αρβανίτης ζητάει το πικ του Νικήτα και αυτό παίρνει και σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Και τώρα εφηδιασμός με τον Μαρκόπουλο να μην προλαβαίνει. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα από τη Μέναγα. Ζητάει και συγγνώμη. Και έτσι έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. 3 λεπτά ακόμα. Στο συν 5 Chicken Nuggets. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βρει καμία ομάδα ρυθμό τώρα. Ο Ξανθακόπουλος στέκεται και εκτελεί αστοχή, θα καβάς προσπαθεί. Χατζής γυρνάει και σκοράει 14-17. Ο Χατζής έχει πετύχει τους τελευταίους 5 πόντους στον Σαρμάνι. Και ίσως είναι ένας παράγοντας του αγώνα που έψαχναν. Πλημερίνης, ωραία κίνηση κάνει όμως. Δεν ήταν καλή πάσα του προσπαθεί να τα καβάς. Παραλίγο να χάσει. Αρβανίτης στη γωνία, ο Ξανθακόπουλος για τρεις. Άστο, στο φόρτα. Νημερίνης ζησιμάτος ελεύθερος από τις 45, θα το βάλει. 14-20 φάνηκε από τον τρόπο που σηκώθηκε. Συν 6 για τους Nuggets. Θα πάρει το φάουλ, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Δύο φορές. Άστοχος του πρώτη. Δεν το έχει πάει καθόλου καλά το απόψινο παιχνίδι έως τώρα. Μία στις 2 και 15-20. Και η μπάλα στο Μαρκόπουλο. Τελικά θα πάρει το φάουλ του τον Γαρμάν Μιλάνο, το οποίο είναι το 5ο μαδικό και θα οδηγηθεί στη γραμμή για ακόμη μια φορά. 1 και 29 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Έξω η πρώτη με περιπέτεια. Δεύτερη αμυντικό rebound και επίθεση για τους Σταρμάνι Ξανθακόπουλους. Αρβανίτης, κακή πάσα, έγινε ο Σημάτος και έβγαλε το Δεμέναγα μπροστά στο καλάθι. Θα τελειώσει με λέει από 15-22. Αρβανίτης παραλίγο να του φύγει, Κακαβάς μαζεύει. Εξαιρετική ενέργεια και τελείωσε με ένα scoop layup για να μειώσει στις 5 και πάλι. Νημερίνης παίρνει ένα screen, μπαίνει μέχρι μέσα και περνάει στο Δεμέναγα. Αυτός κάνω το καλάθι, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Μάχες εκεί και έχουμε το οποίο θα στείλει το Δεμέναγα στις βολές. Oh.
μέσα η πρώτη, 17-23. Μέσα και η δεύτερη, 17-24, 26 και έτσι ακόμη για την λήξη. Ενδεχομένως οι Χαρμάνοι να πάνε ολόκληρη την επίθεση για να μην αφήσουν πολλά δευτερόλεπτα. Ενώ ο Μαρκόπουλος κάνει ένα έξυπνο φάουλ. Αυτός είναι το τέταρτο ματικό, ήταν το τελευταίο που θα τα δώσουν. Και επαναφορά με τον Καρτοφάκη. Χατζής. Απίστευτη φάση, 20-24 και μία βολή στα 5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τη βολή, αν θα μειώσει το τρίποντο. Αστοχή, τέλος πρώτη ημιχρόνου, συν 4 για τους Τίκενα και 20-24 το σκορ. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο ημιχρόνο. Τελειώνει με ένα δεξί
ένα καθόλου καλό και ο Μαρκόπουλος στην άλλη πλευρά πήρε το φάουλ. Πολύ ωραία κίνηση, θα στοχίσει παρόλα αυτά το πάνω Χατζή. Σαντακόπουλος. Φαστιχάρι για δύο, επαφή ψηλά και φάουλ για βολές στον Σαντακόπουλο. Έξω η πρώτη με περιπέτεια. Μένει το 20-26. Αν Μιλάνο δεν έχει βρει τον τρόπο να σκοράρει ακόμα. Αρβανίτης. Σαντακόπουλος μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Θα σκοράρει 22-29. Λέκος. Μπάλα. Αρμάνι. Θα περάσει ο Σαντακόπουλος εντελώς σε μαρκάρι στο γωνία στο εκεί. Αμυντικό rebound και foul. Χτύπημα στο πρόσωπο του Δεμέναγα. Είναι καλά όμως, είναι δυνατός. Έκλεψε και φεύγει ένας transition εντυπωσιακό stop με foul όμως λένε οι λιθές του Μαρκόπουλου. Δύο βολές και πάλι για τον Σταυρακόπουλο πριν ήταν άστοχος. Και τώρα παραμένει το 22-29. Ούτε τώρα. Rebound όμως του Καλογερόπουλο. Ζαμβακόπουλος θα μπει μέχρι μέσα, Αρβανίτης. Ωραία προσπάθεια, καλά στην εκπνοή. 24-29. Βάζει στο Δεμένα, το μία μέχρι στην εργασία και στις 4.31.
μπάλα. Και θα δώσει τον Σταμπακόπουλο. Θα πει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Προσπαθεί με follow. Ο ίδιος μετρεί την προσπάθεια και πάλι ούτε τώρα. Φιλιππάτος. Θα χάσει την μπάλα. Συνδυασμός τώρα με τον Σταμπακόπουλο να φεύγει μόνος του. Συνέχεια στο παιχνίδι, συν 5 για τους Chicken Nuggets, 5 και 10 πριν τη λήξη τρίτου δεκαλέπτου. Και η μπάλα είναι για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Δεμένα γάση. Έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις σήμερα. Γελόπουλος. Πάρει το φιλίπτερο, θα βγάλει έξω το Φιλιππά, το οποίο θα εκτελέσει για 3, θα αρκετήσει, ριμπάνε το καλογερό του Χρυσανθακόπουλου. Η Κίτας δίνει πικ στο... Χάντοφ με τον Αρβανίτη, του δίνει και ένα σκριν, Καλογερόπουλος, δύσκολη πάσα, λάθος. Ενδιασμός, κακή πάσα όμως με τον Αρβανίτη να κλέβει. Ξανδακόπουλος είχε την επιλογή του Νικήτα, ο οποίος θα μπορούσε απλά να τελειώσει τη φάση, δεν του πάσαρε ποτέ την μπάλα όμως. Αρβανίτης, Καλογερόπουλος. Θα περβευτεί, θα κρατήσει όμως, Νικήτας, δύσκολη προσπάθεια, δεν θα έρθει το καλά. Εκλυδιασμός τώρα είναι 1-2, δεν είναι ένα, δεν θα σκοράρει, δεύτερη προσπάθεια, τώρα θα έρθει το καλά, 26-23. Ο Σταμπακόπουλος και πάλι. Αναζητούν το επιθετικό του ταλέντο Χαρμάνι για να επιστρέψουν και πάλι στο μάτς. Φιλιππάτος τρέξει, ήταν 3-2, τώρα γύρισαν οι Χαρμάνι, κακώς τους Χαρμάνι. Και ο Σαρακόπουλος θα τρέξει, είναι ένας με έναν και θα τελειώσει τη φάση. Μέσα σε άλλους πανηγυρισμούς εδώ στο Προμηθέας Πάρκ από τους φίλους του Χρυσανδακόπουλου. Φιλιππά το σχολείο, ωραία κίνηση και καλά και το φάουλ. Το καθιστό διαπαθέντε και μία βολή.
περνάνε και Νικολάου. Με τους Chicken Nuggets. Μέσα τη βολή 28-36, 2-35 ακόμα. Όποτε πάνε να πλησιάσουν λίγο οι Ταρμάνοι, έχουν λύσεις οι Nuggets. Σαμβακόπουλος, ωραία κίνηση, δεν θα σκοράρει, δεύτερη ευκαιρία, τώρα θα το κάνει, 30-36. Προσπάθεια και πάσα τον Καλογερό που λέει και δεν υπήρχε στο παίκτη του. Θα μένει κάτω εκεί τώρα για τους Chicken Nuggets. Χρυσανθακόπουλος. Περνάει, εξαιρετική ενέργεια, είναι πολύ άτυπο. Θα ήταν φανταστικό καλά και ανεχόταν. Ακόμα να δείτε στον Νάγκη, ζησιμάτος, θα σουτάρει για τρεις, θα σουτήσει, θα βάλει αυτός από τον Χατζή. Μαρκόπουλος ο Δανίδης στο μάτσο. Και στην επαναφορά πάει ο Ιορδανίδης. Ξεμαρκάριστο, δεν μπορεί ο Μημερίνης για το επιθετικό rebound και ο Χρυσανθακόπουλος προσπαθεί να φύγει στο transition. Παρ' όλα αυτά δεν ακολουθούν οι συμπαίκτες του. Χρυσανθακόπουλος πασάρει στον έτερο Χρυσανθακόπουλο. Εκείνος παίρνει ένα screen από τον Καλογερόπουλο, μπαίνει μέχρι μέσα. Γεωργακόπουλος κάτω από το καλάθι, 32-36. Αρκετά τυχερός θα έλεγα, την μπάλα του στρώθηκε και δεν είχε παρά να τελειώσει τη φάση με ένα lay-up. Μαρκόπουλος, ελεύθερος για τρεις. Μέσα, 32-39, μεγάλωση. Πολύ καλός ο Μαρκόπουλος απόψε. Σαμβακόπουλος, 22 ακόμα για το δεκάλεπτο, 12 στη διάθεσή του. Σουτάρει για 2 φάουλ. Θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. 33-39 και πλέον όλη η επίθεση είναι για τους Nuggets. Μαρκόπουλο μπαίνει πίσω από τον Ζησιμάτο και θα περάσει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ωραία. 33-41 από τον κορυφαίο του αγώνα, νομίζω. Thank you.
33-41 το σκορ, είναι 8 για τους Chicken Nuggets. Με τον Μαρκόπουλο να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Η μπάλα είναι για ποιον? Για τον Σκαρμάνι Γκάλι, που κάνει και αυτή την προσπάθειά του. Για να δούμε. Τελευταίο δεκάλεπτο, θα κρίνει τον νικητή. Αρβανίδης περνάει. Ωραία πάσα για τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος θα καταφέρει να κρατήσει. Ο Σαμβακόπουλος έβγαλε μπάλα έξυπνα με την παρέμβαση του Μερίνη. 11 δευτερόλεπτα ακόμη. Επαναφορά από τη sideline. Αρβανίτης έκανε κίνηση backdoor, ο Σαμβακόπουλος δεν τον είδε. Αρβανίτης, Καλογερόπουλος κοντά στο καλάθι. Φάουλ. Φάουλ. Πολλές για τον Καλογερόπουλο. Στοχή στην πρώτη, παραμένει το 33-41. Γεωργακόπουλος βγαίνει και στο τάρι για δύο, αστοχή, νημερίνη, συνεχή. Κατάει την αστοχή, φάουλ. Έχουμε time out, επιστρέφουμε.
Νικολάου στην sideline, στην πλάγια γραμμή για τη συνέχεια που μερίνεις εντελώς και μακάριστος. Πολύ καλό το σουτ, αμυντικό το rebound και ο Σανακόπουλος θα πάει σε set tempo. Σανακόπουλος στη γωνία. Σανακόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Αρβανίτης, κακή πάσα, πάρα πολύ δυνατή. Ζητάει και συγγνώμη από το συμπαίκτη του. Παρ' όλα αυτά, οι Σαρμάνοι έχουν μπει και πάλι στη διεκδίκηση του ΜΑΤ. Του ζεσημάτους του Μερίνης, δύσκολη προσπάθεια για Αλέξο. Στο διατρίσιο του ζεσημάτου, άστοχο rebound από κανέναν, γιατί η μπάλα είναι εκτός για τους Νάγκες. Σημάτος κοντά του, αλλά και εμένα θα τελειώσει το πάση. 40-45. Και εκείνος επιθετικό φάουλ, αντιαθλητικό. Ομολογώ πως δεν είδα τι έγινε, καθώς κοιτούσα το παίχτη και την μπάλα. Για τους τυπικά φιλοξενούμενους chicken nuggets. Τερμέναγας. Σημάτος, θα σουτάρει για τρεις με μεγάλη αποκλήρωση, θα αστοχίσει. Αρβανίτης. Δυσκολεύεται, τελικά περνάει με τα κούπον και βασάνων στον Χρυσανθακόπουλο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Ο ίδιος το επιθετικό, ούτε τώρα. Διμερίνης. Πίεση στα όρια του φάουλ. Τελικά νομίζω έχει κάνει φόλο κατά βάση, ο οποίος δεν έχει χτυπήσει κιόλας λίγο, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι σοβαρό, γιατί τελειώνει το πάση, ούτε τώρα. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες στο 40-45. 5 λεπτά ακριβώς ακόμα. Και Σταυρακόπουλος θα πάρει το screen. Θα μπει μέχρι μέσα, στόχισε. Ούτε τώρα έρχεται το καλάθι. Εμένα να σπαραλέω να χάσει. Πάλι εδώ με ένα γραφειγωνία. Θα πασάρει στην αδύνατη πλευρά.
γεμάτος ευθυχή. Ο Σαμπακόπουλος θα πάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του όμως και η Μερίδης είναι εκεί για να σκοράρει και έχουμε time out. Αντίσπαρα στο μάτς.
Χατζής. Και έδεσε με τον Όλυπε, ο οποίος δείχνει να πονάει και λάζει λίγο στο πάγκο. Τον Βακόπουλο μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Θα έρθει το καλάθι, 44-48. Ζημάτος. Πάντου με καφά στον Φιλιππάτο, αχρίαστο, καθώς τον στέλνει άκοπα στη γραμμή για δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Έλα Μίτσο, πέφτες, πέφτες. Ευστοχή στη δεύτερη, 44-49 το σκορ. Και η μπάλα στα χέρια του Βυσσαλπατόπουλου. Καλογερόπουλος. Ωραία κίνηση, αστοχή. Καταβάς, προσπαθεί να το ριμπάουν. Τελικά η μπάλα φτάνει στα χέρια του Φιλιππάτου. Την Ερήνης. Ενώ ετοιμάζεται και ο Μαρκόπουλος. Έξω με τον Κακαβά να είναι στην... όχι, με τον Σαββανακόπουλο να είναι στην επαναφορά. Έλα άμυνα! Στο διατρής δεν είναι καθόλου καλό. Αμυντικό rebound του Φιλιππάτου. Θα μπει μέχρι μέσα, ένα γασκάλο του καλάθι. Θα πάει και αυτό στη γραμμή. Πλέον ότι όποιος πόντος μπορεί να πάρουν οι Chicken Nuggets διευρύνοντας τη διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμα, Σημάτος, καλή άμυνα. Θα σουτάρει, δύσκολο, μια δύσκολη προσπάθεια. Μπάλα Chicken Nuggets από τα χέρια του Καλογερόπουλου. Αγγελόπουλος αφήνει στα σίγουρα χέρια του Μαρκόπουλου και εκείνος παίρνει να πει, βγάζει τον ελεύθερο Αγγελόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ. Άστοχη δεύτερη, Καλογερόπουλος μαζί με το rebound. Και θα μπερδευτεί, θα κάνει λάθος. Νομίζω κάπου εδώ τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους Αρμάνι Μιλάνο. Μαρκόπουλος για να το τελειώσει, θα το βάλει. Και πάντα στο Σαντακόπουλο μακρινό. Δύσκολη προσπάθεια, αστοχή.
πλέον έχουν κλειδώσει το ματς οι Nuggets. Μέναγας. Τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα διαδικαστικά περισσότερο. Μέναγας θα σουτάρει για 3. Δεν θα ευστοχίσει. Τέλος αγώνα, 44-51 το τελικό σκορ. Νίκη για τους Nuggets μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο που ήθελε να τους δει. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια.